Θα δώσω το λόγο αρχικά στον κύριο Δένδια, ο οποίος είναι πρώην Υπουργός Άμυνας, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη. Κύριε Δένδια, έχετε το λόγο. Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Άλλωστε το όλο περιβάλλον των Δελφών μάλλον συζητητικά προδιαθέτει παρά για την εκπόνηση ομιλιών από το πόδι. Και οφείλω να σου πω ότι περίμενα θα δώσω το πρώτο λόγο στην κυρία Διαμαντοπούλου. Γιατί οι κυρίες πάντοτε προηγούνται. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οργανωτές για την μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να μετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Έχει προφανώς από τα πρώτα βήματα τάση να κατασκευάσει ένα θεσμό για το ελληνικό πολιτικό γίνεσθε και ίσως πέρα από αυτό, κάτι που νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για όλους μας. Και νομίζω μάλιστα ότι, αν μου επιτραπεί το σχόλιο, είναι και εξαιρετική επιλογή του περιβάλλοντος χώρου. Προδιαθέτει για συζήτηση και καθιστά αντιληπτό αυτό το οποίο νομίζω οφείλει να είναι ο στόχος κάθε υπό την ευρεία έννοια πολιτική συζήτηση, δηλαδή ότι η ανεκτικότητα, η αλληλοκατανόηση και η ανταλλαγή απόψεων είναι αυτό το οποίο δημιουργεί ρίζες προόδου. Και αντίθετα, οποτεδήποτε στην ανθρώπινη ιστορία επελέγει το αντίθετο, έσβησε την πρόοδο με όποιο τρόπο και με όποια ευρύτητα κανείς κι αν την εννοεί. Από εκεί και πέρα τώρα ας ακολουθήσουμε λίγο την πλατωνική προσέγγιση, αν θέλετε τη σοκρατική, να έχουμε κάποιους ορισμούς για να ξέρουμε για το τι συζητάμε, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για τα ίδια πράγματα. Εξτρεμισμός. Θα το ορίζαμε σε πολιτικούς όρους σαν το φαινόμενο όπου αποκλίνει από την γενική τάση της κοινωνίας κατά ένα σημαντικό βαθμό. Κατά συνέπεια ποικίλει αναπεριόδους. Αλλά νομίζω ότι όπως λένε και για έναν ελέφαντα μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να τον περιγράψεις ως προς τα επιμέρους στοιχεία, το λένε πολύ σαφές όταν τον δεις μπροστά σου περί τίνος πρόκειται. Και μια και μιλάμε για τον Πλάτωνα, ο εξτρεμισμός, δηλαδή η απόκληση από το μέσο πολίτεμα ή τη μέση άποψη, είχε αρνητικά σχόλια και σε πλατωνικά κείμενα και στην πολιτεία, όπου ορίζει αυτός τότε στην εποχή του ως εξτρεμισμό αφενός μεν τη δεσποτεία, αφετέρου την ανομία, και ως αποδεκτά εκείνης της εποχής πολιτεύματα την ολιγαρχία, τη μοναρχία, την αριστοκρατία και τη δημοκρατία. Τώρα, λαϊκισμός. Το άλλο φαινόμενο, το οποίο επίσης ιστορικά υπάρχει, θα το όριζα εγώ σαν μια περισσότερο σαν πολιτική συμπεριφορά, πολιτική ρητορική και πολιτική πρακτική και όχι σαφή ιδεολογική κατεύθυνση. Ο λαϊκισμός δηλαδή μπορεί να επικοληθεί σε οποιοδήποτε κόμμα, συνήθως εξτρεμιστικό, είτε στο άκρο δεξιό του πολιτικού σκηνικού, είτε στο άκρο αριστερό του πολιτικού σκηνικού, αλλά επίσης μπορεί να καταστεί χαρακτηριστικό πολιτικής συμπεριφοράς και κομμάτων που ανήκουν στον αποδεκτό δημοκρατικό χώρο. Έχει κάποια σαφή χαρακτηριστικά ο λαϊκισμός. Πρέπει να πω επίσης ότι νομίζω ότι σε όλους σχεδόν στην αίθουσα είναι πια προφανή. Είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς και στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Και όταν λέω τα τελευταία χρόνια δεν εννοώ μόνο τα τελευταία 4-5 χρόνια, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής. Καταρχήν, ο λαϊκισμός επικαλείται ότι μόνον αυτός εκφράζει το λαό. Το ακούμε πάντα, η αόριστη επίκληση του λαού από ένα κόμμα ή έναν πολιτικό είναι σύνηθες, είναι προφανές ότι αντίκειται στην πραγματικότητα. Ο λαός δεν είναι κάτι το ημιόσπρος στις απόψεις του, αλλά είναι σύνηθες. Πάρα πολλοί σηκώνονται και μιλούν εν ονόματι του λαού. Αποκρούει το υπάρχον πολιτικό σύστημα, το οποίο μάλιστα το καταγγέλει έντονα και καταγγέλει και όλα τα υπάρχοντα άλλα κόμματα, επίσης έντονα, δημιουργώντας μια ηθική διάσταση ανάμεσα στον λαϊκισμό και αυτόν που το εκφράζει και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι κατηγοριοποιούνται πάντοτε ως διεφθαρμένοι και με πολύ πιο χυδαίες εκφράσεις. Έχουμε ακούσει στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό που λιμένει και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Και επίσης
υπάρχει πάντοτε μια υπεραπλούστευση των διλημάτων και μια δημαγωγική προσέγγιση η οποία προσπαθεί να μεταφερθεί στο εκλογικό σώμα. Το οποίο εκλογικό σώμα αντιμετωπίζεται ως άλογο εκλογικό σώμα. Δηλαδή δεν ζητείται έντονη προσπάθεια αντίληψης από το εκλογικό σώμα. Αντίθετα, παρουσιάζονται όλες οι επιλογές υπεραπλουστευμένες και μάλιστα χωρίς βάρος απόφασης από το εκλογικό σώμα και την κοινωνία. Δεν εμφανίζεται πάντοτε να υπάρχει ένας σαφής μονόδρομος, ο οποίος να είναι ο ηθικά υψηλός δρόμος έναντι των υπολείπων επιλογών και όσων τις εκφράζουν, που είναι σχεδόν πάντοτε ηθικά διαβλητές, αντιπατριωτικές κτλ. Κτλ. Και βεβαίως ενέχει τις περισσότερες φορές και μια παρελθοντολαγνία, αν μου επιτραπεί η σχετικά ακραία έκφραση. Υπάρχει ένα ιδεολόγημα του παρελθόντος, το οποίο προσφέρεται ως ο απολεστής παράδεισος προς τον οποίο πρέπει να επιστρέψουμε. Είτε μια πατρίδα πάρα πολύ δοξασμένη και γενναία, είτε μια κοινωνία κάποτε επαναστατημένη και νικήτρια, ένα ιδεολόγημα του παρελθόντος, το οποίο ξανατοποθετείται μπροστά στην κοινωνία σήμερα και τη ζητείται να το επαναφέρει στη ζωή. Δεν προσφέρονται με κανένα τρόπο επιλογές οι οποίες είναι εκτός αυτού που το συλλογικό υποσυνείδητο έχει καταγράψει ως επιτυχίες στο παρελθόν. Γιατί αυτό το καθιστά πολύ πιο εύκολο για την κοινωνία για να το απορροφήσει. Αιτίες. Πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε οι οικονομικές κρίσεις. Το ξέρουμε στην πορεία της ιστορίας. Επίσης η απογοήτευση, συνήθως επίσης αποτέλεσμα των οικονομικών κρίσεων ή και των πολεμικών αποτυχιών, η πλήρης απογοήτευση απέναντι στα κόμματα, τα κύρια κόμματα που διοίκησαν οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες στο παρελθόν. Στην παρούσα κατάσταση τώρα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, η απογοήτευση από την εξέλιξη των ευρωπαϊκών θεσμών και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μετανάστευση. Η μετανάστευση και το προσφυγικό θέμα. Θα μου επιτρέψετε πάντοτε να τα διακρίνω, γιατί υπάρχει συνεχώς ιδίως τις τελευταίες εβδομάδες στην Ελλάδα, η επίκληση προσφυγικής κρίσης. Η κρίση δεν είναι προσφυγική, δεν είναι κυρίως προσφυγική. Το προσφυγικό της κομμάτι, κατά τις καταγραφές μας, οι οποίες είναι ατελέστατες, και το λέω επίκως, είναι της τάξης του 50-45% και στην πραγματικότητα το προσφυγικό κομμάτι υπολείπεται του 30%. Το 70% είναι μεταναστευτικό. Η Ελλάδα και η Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα, το προσφυγικό υπάρχει, αλλά είναι έλασον σε σχέση με το μεταναστευτικό. Και βεβαίως υπάρχει και αυτό το οποίο νομίζω όλοι γνωρίζουμε, ο Ισλαμικός φονταμεταλισμός, ο οποίος προσλαμβάνεται, όχι τόσο στην πατρίδα μας, γιατί δεν έχουμε προηγούμενα φαινόμενα, ως απειλή. Νομίζω ότι αυτή είναι μια περίπου συνομολογημένη περιγραφή του φαινομένου. Λύσεις. Προτάσεις λύσεων. Ο οποιοσδήποτε θεωρήσει ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί εύκολα, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Επίσης, κάνει πολύ μεγάλο λάθος οποιοσδήποτε το υποτιμήσει ως πρόβλημα. Θεωρήσει δηλαδή, και αυτό συμβαίνει ιδίως στα μεσαία στρώματα, με μια επαρκή μόρφωση, τείνουν να περιφρονούν αυτές τις απόψεις. Να τις θεωρούν απόψεις οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, επειδή πολλές φορές στην καθημερινότητα αντίκειται και στην κοινή λογική ή έχουν έναν εκβαρβαρισμό στην εκφορά του λόγου, πόσο μάλλον στη συμπεριφορά, τείνουν να τις απορρίπτουν και να θεωρούν αυτονόητο ότι η κοινωνία θα τις απορρίψει καθεαυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος και ένα πολύ μεγάλο σπάνιο. Εάν κανείς με προσοχή, ξέρετε, έχουμε μια αίσθηση πλέον συνολικά της ιστορίας, παραδείγματος χάρη του Μεσοπολέμου και που κατέληξε, αλλά εάν κανείς καθίσει με προσοχή και διαβάσει την ιστορία της Βαϊμάρης και της Γερμανίας στο Μεσοπόλεμο, θα δει πως ένα ιτημένο, αλλά με πάρα πολύ ψηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά σε οικονομική κρίση και πληγωμένο έθνος, κατέληξε σε αυτό το απίστευτο φαινόμενο που ήταν ο ναζισμός και ο Αδόλφος Χίτλερ. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ πιθανό να θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι όλο αυτό το κακό προσωποποιείται σε έναν άνθρωπο, ο οποίος κατάφερε και εξυπάτησε κτλ. Μην το κάνουμε αυτό το λάθος. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ακόμα και τα ντοκιμαντέρ να δείτε της περίοδου μετά το 1934-1935, θα καταλάβει κανείς ότι είναι πολύ πιο σύνθετο το φαινόμενο
Και ποτέ κανένας Χίτλερ δεν θα μπορούσε να επικαθίσει σε μια προηγμένη κοινωνία εάν δεν είχε στήριξη τουλάχιστον ενός σημαντικού τμήματος από αυτή. Γι' αυτό, καταλήγοντας, θέλω να πω το εξής. Η χώρα μας περνάει τη βαθύτερη ίσως οικονομική κρίση, είναι βέβαιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πιθανόν μια από τις βαθύτερες της ιστορίας της. Δεν ξέρω, δεν έχω εμπειρίες της αφηδικής κρίσης λίγο πριν από το 1900 για να μπορώ να δω τους παραλληλισμούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ζήνουμε την εποχή που η Ευρώπη είναι προφανές ότι δεν δύναται να ανταποκριθεί στα ιδανικά για τα οποία δημιουργήθηκε. Και χρειάζεται και αυτή η ίδια να μεταρρυθμιστεί ταχύτατα και βαθύτατα, εάν προόριστε να επιβιώσει. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ασφυκτικό περιβάλλον και ο εξτρεμισμός και ο λαϊκισμός, όχι μόνο ως παθολογία, αλλά ως εθνικός κίνδυνος, είναι απολύτως υπαρκτά. Πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ και να τα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ κάθετα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.